Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, με την παρουσία μας σήμερα εδώ εκπληρώνουμε ένα χρέος. Χρέος στον Όντα Σακελαρίου, αρχίατρο του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που όπως είπε πριν και ο σύντροφος Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, είχε ζητήσει να αναδειχτούν αυτά τα χαλάσματα της νοσοκομιούπολης του Δημοκρατικού Στρατού, να μπορούν να μιλήσουν στις νέες γενιές κομμουνιστών. Χρέος στην ιστορική μνήμη, να την κρατήσουμε ζωντανή, να διδαχτούμε από τον τιτάνιο αγώνα του λαού μας, με καθοδηγητή το ΚΚΕ, που έγραψε χρυσές σελίδες στις κορφές και στις χαράδρες του δράμου αυτού του περήφανου βουνού του φτιαγμένου για Αντάρτικο. Δεν είναι τυχαίο, σύντροφοι και φίλοι, πως τα 32 χρόνια των ταξιδιών της αντιυπερελιστικής κατασκήνωσης της ΚΝΕ επιστρέφουμε πάντα εδώ, μετρώντας ήδη 5 κατασκηνώσεις στο γράμμο. Τα μέλη, οι φίλοι της ΚΝΕ, έμαθαν τη δύναμη της επαναστατικής οργάνωσης και πειθαρχίας, τον ηρωισμό που μπορεί να κατακτήσει ο άνθρωπος όταν η καρδιά του φλογίζεται από ανώτερα ιδανικά. Όσα ζήσαμε για ακόμα μια φορά στο γράμμο προσθέτουν μια νέα σελίδα στην αγωνιστική μας ζωή και δράση, μια ακόμα υπενθύμηση ότι στους ώμους μας κουβαλάμε μια απόφαση ζωής. Να βαδίζουμε πάντα μπροστά, να μην κάνουμε πίσω στις δυσκολίες και να φτάσουμε ως το τέλος, ως την οριστική κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και την οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κομμουνιστικής κοινωνίας. Σε κάθε εμπόδιο που συναντάμε, οφείλουμε να θυμόμαστε την παλικαριά των μαχητών και μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Αυτούς που όσο διδασκόμαστε από την ιστορία τους, θα μαθαίνουμε και εμείς να πολεμάμε καλά, να τραγουδάμε πολύ και να δακρύζουμε με το τίποτα, όπως έγραφε ο Τάκης Χατζής για τους αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού στη Μουργκάνα. Εδώ που πατάμε, πολέμησαν για τη λευτεριά χιλιάδες αγωνιστές. Κάθε γωνιά την πότισαν με το αίμα τους, κάθε πέτρα έχει τα σημάδια τους. Σε αυτά τα άπαρτα βουνά δεν θα επιτρέψουμε λοιπόν να απλώσουν χέρι τα επιχειρηματικά συμφέροντα, να καταστρέψουν το φυσικό πλούτο και την ιστορική φυσιογνωμία της περιοχής, να υποβαθμίσουν τη ζωή και την παραγωγική δραστηριότητα των κατοίκων των γύρω χωριών. Οι επενδυτές της πράσινης ενέργειας, με τις ευλογίες της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, με κρατικές και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ακονίζουν τα νύχια τους για να στήσουν ανεμογεννήτριες στο Σμόλικα και μικρά φράγματα υδροηλεκτρικού σταθμούς εδώ στο γράμμο. Ένα από αυτά, εδώ παραδίπλα που θέλουν να στήσουν, απειλεί να εξαφανίσει και ένα τμήμα του νοσοκομείου των Ανταρτών. Όμως εδώ, σύντροφοι και φίλοι, θα βρούνε απέναντί τους το ΚΚΕ, το λαό της περιοχής, τα σωματεία και τους φορείς για να τους φράξουμε τον δρόμο. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, φέτος το κόμμα μας συμπληρώνει 105 χρόνια αγώνων και θυσιών και η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας βαδίζει δίπλα του 55 ολόκληρα χρόνια. Κρατάμε γερά τη σκυτάλη που παραλαμβάνουμε στο στίβο της ταξικής πάλης. Είμαστε περήφανοι για τα επαναστατικά χαρακτηριστικά που σφυριλατεί η ΚΝΕ στις σημερινές συνθήκες. Στο 13ο συνέδριο της οργάνωσής μας το Φλεβάρι, θέσαμε ως στόχο να δυναμώσουμε την ΚΝΕ οργανωτικά και πολιτικά, να περάσουμε σε μια νέα, ανωδική και ενιαία για όλες τις οργανώσεις μας πορεία. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε πολύτιμο οδηγό και συμπαραστάτη τα όσα μαθαίνουμε για το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Σε κάθε ψηφίδα της ηρωικής του διαδρομής μπορούμε να βρούμε παραδείγματα για το πώς παλεύουμε και εμείς σήμερα. Οι συσκέψεις των μαχητών και μαχητριών πριν από τη μάχη,
η δομή, η οργάνωση του Λαϊκού Επαναστατικού Στρατού επιβεβαιώνουν τη δύναμη της οργάνωσης, της ιδρυτής πειθαρχίας και της ακούρασης προσφοράς, αρετές που φυτρώνουν στο έδαφος της συντροφικότητας και της αφομοίωσης της επαναστατικής στρατηγικής του κόμματός μας. Το βιβλίο που κρατούσανε μαζί με το όπλο οι μαχητές, τα μαθήματα για την πολιτική οικονομία στην Ανάπαυλα, οι θεατρικές παραστάσεις, τα τραγούδια και οι χοροί τους φωτίζουν την ανάγκη να μελετάμε πολύ και διαρκώς, να μαθαίνουμε για την ομορφιά και τη δύναμη που κρύβει μέσα της η ζωή για να τραβάει μπροστά. Η βοήθεια που έλαβε και έδωσε ο Δημοκρατικός Στρατός από το λαό και την νεολαία των ελεύθερων περιοχών, οι σχέσεις εμπιστοσύνης που αναπτύχθηκαν, μας δείχνουν τη σημασία που έχει να αγαπάμε τους ανθρώπους του Μόχθου και να έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμή τους. Να φιλοδοξούμε, να γίνουμε ηγέτες στην οργάνωση των αγώνων σε κάθε χώρο που ζει, μορφώνεται και εργάζεται η νέα γενιά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, στην τρίχρονη εποποιία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας βρέθηκαν δύο κόσμοι σε σύγκρουση. Ο λαός με την πρωτοπορία του, το ΚΚΕ, συγκρούστηκε με τα παράσιτα της κοινωνικής ζωής, την αστική τάξη, τους ντόπιους και ξένους συμμάχους τους που έκαναν τα πάντα για να διατηρήσουν την εξουσία τους. Συγκρούστηκε η ηθική των ανθρώπων που πολεμούσαν για το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό, με αυτούς που περιέφεραν κομμένα κεφάλια στις πλατείες χωριών και πόλεων. Συγκρούστηκε το κεφάλαιο με την εργατική τάξη, χαράσοντας τη χώρα μας μια αιμάτινη διαχωριστική γραμμή που δεν μπορεί να σβήσει. Αυτοί οι κόσμοι βρίσκονται σε ανειρήνευτη πάλι και σήμερα, παρά τις προσπάθειες του συστήματος να μακιγιάρει την αποκρουστική εικόνα της δικτατορίας του κεφαλαίου. Όμως η πραγματικότητα είναι αμήλικτη και τα διλήμματα συγκεκριμένα. Δεν υπάρχει καμία καπιταλιστική ανάπτυξη που μπορεί να έχει όφελος για όλους. Δεν υπάρχει γιατροσόφη για τις ανισότητες που νομοτελειακά παράγει ο καπιταλισμός, όπως δήλωσε πρόσφατα ο κύριος Μητσοτάκης. Η καπιταλιστική παραγωγή καθορίζεται από το σιδερένιο νόμο του αδυσόπιτου ανταγωνισμού για το μέγιστο κέρδος. Για να χτίζεται λοιπόν το θαύμα του τουρισμού, για να κολυμπάνε οι μεγάλοι επιχειρηματίες στα κέρδη, οι εργαζόμενοι πρέπει να κολυμπάνε στη θάλασσα με το δίσκο στο χέρι. Για να παίρνουν οι εργαζόμενοι ένα κομμάτι ψωμί, δεν φτάνει μόνο η δουλειά τους. Τους ζητούν να παραδώσουν την ψυχή και την αξιοπρέπειά τους. Για να αναπτύσσεται ο κλάδος της ναυπηγοεπισκευής, πρέπει να πεθαίνουν άνθρωποι επειδή δουλεύουν μέσα στον καύσωνα ή γιατί τα μέτρα προστασίας κοστίζουν περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή με βάση τα μαθηματικά και τα κέρδη της εργοδοσίας. Για να υλοποιούνται οι στόχοι της αστικής τάξης για Ελλάδα κόμβο μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων, πρέπει να πηγαίνουν δισεκατομμύρια για τη σιδηροδρομική διασύνδεση, για νέες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά την ίδια ώρα 57 άνθρωποι να μην φτάνουν ποτέ στον προορισμό τους, γιατί δύο τρένα συγκρούστηκαν πηγαίνοντας στα τυφλά, χιλιάδες να βυθίζονται στην ενεργειακή φτώχεια και το σκοτάδι, να λιώνουν στο καύσωνα γιατί δεν έχουν να πληρώσουν τον λογαριασμό. Και τα παραδείγματα που επιβεβαιώνουν το δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, πληθαίνουν καθημερινά. Γιατί καθημερινά το σύστημα θα γίνεται όλο και πιο αντιδραστικό, όλο και πιο βάρβαρο.
όπως έλεγε ο Ναζίμ Χικμέτ, είναι εδώ πέρα ένας κόσμος τόσο παράξενος που μέσα στην αυθονία κανείς πεθαίνει. Ζούμε λοιπόν σε ένα σύστημα τόσο άναρχο και ξεπερασμένο που τα αμύθιτα κέρδη που συσσωρεύουν οι καπιταλιστές από την εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης γίνονται η αιτία για την εκδήλωση νέων καπιταλιστικών κρίσεων, κρίσεων που βρίσκονται σήμερα πρώτο πυλόν, με την Ευρωζώνη να βουλιάζει ήδη στην ύφεση και προμηνύουν νέες βαριές θυσίες για τους λαούς για να σωθούν τα κέρδη των αφεντικών. Θυσίες που πληρώνουν οι λαοί με δάκρυα, υδρότα, αλλά και με αίμα, με τους πολέμους των υπεριαλιστών για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των αγορών, τον δρόμο μεταφοράς της ενέργειας και των εμπορευμάτων. Όλα τα κόμματα του συστήματος έχουν επιλέξει στρατόπεδο. Αυτό το μακελάριδων και των ληστών. Αυτό που αναγνωρίζει στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ να ρίχνει άρματα μάχης ακόμα και σε νοσοκομεία της Παλαιστίνης, όπως έγινε πρόσφατα στη Τζενίν. Αυτό που μετατρέπει Ρώσους και Ουκρανούς σε κρέας, στην αιματοχυσία που γίνεται στην Ουκρανία, μέσα σε συνθήκες που γιγαντώνεται ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα αντίπαλα υπεριαλιστικά στρατόπεδα. Αυτό που στο όνομα δήθεν της ειρήνης και της ευημερίας ετοιμάζει απαράδεκτους συμβιβασμούς και παραχωρήσεις σε κυριαρχικά δικαιώματα του ελληνικού λαού, στο παζάρι που γίνεται για να δεθεί η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, συσσωρεύοντας νέα καύσιμη ύλη στον ανταγωνισμό ανάμεσα στην τουρκική και την ελληνική αστική τάξη με θύματα τους λαούς και των δύο χωρών. Έχουν διαλέξει λοιπόν όντως πλευρά στην ιστορία. Έχουν ταχθεί να υπηρετούν τη βαρβαρότητα. Έχουν διαλέξει τους συμμάχους τους. Όσο λοιπόν αυτοί θα θαυμάζουν τον Μακρόν, εμείς θα ενθουσιαζόμαστε με την εργατική τάξη της Γαλλίας, με τους σύγχρονους αγιάννηδες που θυμούνται, μαθαίνουν και θα προχωρήσουν σίγουρα μπροστά, φτιάχνοντας με την πάλη τους νέες πόλεις του φωτός. Όσο θα μας λένε να γίνουμε ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος, εμείς θα ενώνουμε τη φωνή μας με τους αγώνες των λαών της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ισπανίας, που οι ζωές τους τσακίζονται και από προοδευτικές και από συντηρητικές κυβερνήσεις. Όσο θα μας παρουσιάζουν ένα κράτος αυταρχικό και επιλεκτικά ανίκανο να προστατεύσει ακόμα και την ανθρώπινη ζωή, ως σύγχρονο και ψηφιακό, με μια τεχνολογική εφαρμογή που θα μειώσει τις ουρές στο δημόσιο, εμείς θα είμαστε παντού, όπου οι άδικοι νόμοι τους πρέπει να ανατραπούν, όπου οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί θα ξεσπιτώνουν λαϊκές οικογένειες, όπου οι εργαζόμενοι θα χτυπάνε ψηφιακή κάρτα στην εντατικοποίηση και την απλήρωτη δουλειά. Όσο θα προσπαθούν να διαχειριστούν την ακραία φτώχεια, να μας κάνουν να συνηθίσουμε στο ελάχιστο, εμείς θα παλεύουμε για τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Για όλα όσα σήμερα, με βάση τις απίστευτες εξελίξεις στην τεχνολογία και στην επιστήμη, μπορούν να γίνουν πράξη αν βγει από τη μέση το καπιταλιστικό κέρδος. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είμαστε αισιόδοξοι αφού και στις τελευταίες εκλογές επιβεβαιώθηκε ότι μέσα σε έναν αρνητικό συσχετισμό που παραμένει υπάρχει ένα αχνό κόκκινο που δυναμώνει. Η άνοδος του ΚΚΕ, το ακόμα μεγαλύτερο κύρος και απήχηση που συναντούν οι θέσεις του κόμματός μας σε μεγάλα τμήματα του λαού και της νεολαίας, δείχνει ότι μέσα στη μαυρίλα του συστήματος ενισχύεται και ένα ρεύμα αμφισβήτησης στην κυρίαρχη πολιτική. Η δύναμη του ΚΚΕ δεν αθροίζεται με τα ποσοστά άλλων κομμάτων. Πολλαπλασιάζεται με την πάλη του λαϊκού κινήματος για να τους βάλουμε εμπόδια, να τους χαλάσουμε τα σχέδια, να ανοίξουμε το δρόμο της ριζικής ανατροπής. Πανηγυρίσαμε λοιπόν, χαμογελάσαμε, γιατί έχουμε μάθει να δίνουμε τις μάχες μας με ενθουσιασμό και μαχητικότητα, γιατί ξέρουμε ότι με περισσότερες δυνάμεις θα συνεχίσουμε τον όμορφο αγώνα που δίνουμε. Αυτό το χαμόγελο και αυτόν τον ουρανό δεν μπορούν να μας τα πάρουν.
ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που έρχεται με φόρα να υλοποιήσει το αντιλαϊκό της πρόγραμμα, ούτε η αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία που αγωνιά για το πώς θα μπορέσει πιο αποτελεσματικά να προσφέρει τις υπηρεσίες στο σύστημα. Ακόμα και την ώρα που στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ νεκρολογούν για το παρόν και ψάχνουν να βρουν την ταυτότητά τους για το μέλλον, στηρίζουν όλα τα έσχη που υπέγραψαν τα προηγούμενα χρόνια. Το ξεγύμνομά τους στον Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό, τα ματωμένα πλεονάσματα των μνημονίων και τόσα άλλα. Είναι, λένε, περήφανοι, γιατί αυτοί τουλάχιστον δεν έκλεψαν ποτέ. Το τι εννοεί ο καθένας κλεψιά είναι ένα θέμα. Γιατί αυτοί έκλεψαν τις ελπίδες, την αγωνιστικότητα, τις αξίες προοδευτικών ανθρώπων και τις μετέτρεψαν σε υποταγή και μυρολατρεία. Την ώρα, μάλιστα, που εύλογα ένας κόσμος προβληματίζεται και οργίζεται από την είσοδο στη Βουλή διάφορων ακροδεξιών και φασιστικών μορφωμάτων, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ παπαγαλίζουν ξανά τα περί προοδευτικού μετόπου απέναντι στην επέλαση της ακροδεξιάς. Είναι οι ίδιοι που εδώ και μήνες προσπαθούν ξανά να βαφτίσουν αυτά τα μορφώματα αντισυστημικά, την ίδια στιγμή που με χίλιους δυο τρόπους επιβεβαιώνονται τα νήματα που τους συνδέουν με μηχανισμούς του αστικού κράτους και με τμήματα του κεφαλαίου. Αρκεί να δούμε τα αποτελέσματα στα εκλογικά τμήματα που ψήφισαν τα σώματα ασφαλείας, τις προτάσεις τους για νέα προνόμια σε εφοπλιστές, τους όρκους πίστης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα διαπιστώσουμε πόσο δίθεν αντισυστημική είναι. Αλήθεια, τα κόμματα που κυβέρνησαν και συγκυβέρνησαν με ακροδεξιούς, που ευθύνονται για την καθυστέρηση της δίκης της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής, που χειροκροτούσαν τους Ναζί Αζόφ στη Βουλή, που προσκυνάνε την Ευρωπαϊκή Ένωση του αντικομουνισμού, της ανιστόρητης θεωρίας των δύο άκρων, της αντιπροσφυγικής πολιτικής, που συναντιόντουσαν με τις φασιστοενώσεις αποστράτων, όπως έκανε ο κύριος Τσίπρας εδώ στην Καστοριά, που χάιδευαν παραπλανημένους χρυσαυγίτες, δεν ξέρουν ποιος έδωσε αλήθεια αέρα στα πανιά τέτοιων μορφωμάτων. Και τώρα, όλοι αυτοί, στο όνομα της προόδου, καλούν τον λαό και την νεολαία να τους εμπιστευτούν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν, λένε, την ακροδεξιά. Το έργο όμως το έχουμε ξαναδεί να παίζεται σε όλη την Ευρώπη. Η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Γερμανίας δεν απέτρεψε την άνοδο του αφεντέ. Η στήριξη στο Μακρόν δεν εμπόδισε τη Λεπέν στη Γαλλία. Στην Ισπανία, της δίθεν προοδευτικής κυβέρνησης πρότυπο για το ΣΥΡΙΖΑ, οι μνητές του δικτάτορα Φράνκο, το Vox, κερδίζουν δυνάμεις. Όλα αυτά συμβαίνουν ακριβώς γιατί όλες οι κυβερνήσεις στο έδαφος του καπιταλισμού υλοποιούν μια βάρβαρη πολιτική που γίνεται όλο και πιο αντιδραστική, μια πολιτική που αντικειμενικά, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ενισχύει τα ακροδεξιά μορφώματα και νομιμοποιεί τις ατζέντες τους. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ο φασισμός είναι σάρκα από τη σάρκα του σάπιου συστήματος και πάντα θα αξιοποιείται ενάντια στο λαό, ειδικά σε περιόδους που φουντώνουν οι ανταγωνισμοί και οι ανταπαραθέσεις ανάμεσα στους υπεριαλιστές. Όμως εμείς ούτε μυρολογούμε, ούτε εκκλεισόμαστε. Είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να τους τσακίσουμε μαζί με το λαό και το οργανωμένο κίνημα, όπως κάναμε με πολλούς από τους προγόνους τους, όπως κάναμε και στο πρόσφατο παρελθόν, στα σχολεία, στη Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά και αλλού. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είναι φανερό ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει μια αναβαθμισμένη προσπάθεια να παρουσιάσει την κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής ως μέτρα που δεν είναι ούτε αριστερά ούτε δεξιά, όπως λέει, αλλά ρεαλιστικά, προοδευτικά και σύγχρονα. Το θανατικό που μυρίζει η πολιτική του στην υγεία
το ονομάζουν εξορθολογισμό και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων. Την ακόμα μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση της παιδείας με το σχεδιασμό τους για την πλήρη απελευθέρωση της αγοραπολισίας πτυχίων μέσω και της κατάργησης του άρθρου 16, τη βαφτίζουν εξυγχρονισμό. Είναι κρίμα, λέει, να μην μπορεί να σπουδάσει όποιος θέλει και στην Ελλάδα με τους όρους που μπορεί να το κάνει στην Κύπρο, στη Βρετανία, στη Βουλγαρία και αλλού. Οι σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες της νεολαίας όμως δεν ικανοποιούνται με το να γεμίσει η Ελλάδα από την πόχα των σκανδάλων και της εμποροπανήγυρης που συνοδεύει εν πολλοίς και τα συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά με το να απολαμβάνουν υψηλού επίπεδου αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν πανεπιστημιακή εκπαίδευση, πτυχία με αξία και δουλειά με δικαιώματα. Την ανάγκη ενός ανθρώπου στην ξεκούραση, στον πολιτισμό, στις διακοπές, τη θεωρούν πολυτέλεια. Δεν φτάνουν τα πανάκριβα εισιτήρια και οι επιδοτήσεις που χαρίζουν στους ακτοπλώους εφοπλιστές. Θέλουν να λέμε και ευχαριστώ για τα διάφορα youth pass με τα οποία δεν ξέρεις πού να πρωτοπάς, ποια τρύπα να βουλώσεις. Τα όποια μέτρα λοιπόν παίρνουν και για τη στέγη, πέρα από το ότι γίνονται με λεφτά που ήδη εδώ και χρόνια κατακρατούνται από τους εργαζόμενους και δένουν χιλιάδες νέους ανθρώπους στα νύχια των τραπεζών, δεν καλύπτουν τις στεγαστικές ανάγκες. Ακριβώς γιατί η περιβόητη αγορά αντικειμενικά αυτορυθμίζεται και το εμπόρευμα στέγη ακριβένει. Απέναντι λοιπόν σε αυτόν τον ρεαλισμό της υποταγής, εμείς προβάλλουμε τον ρεαλισμό των σύγχρονων αναγκών μας. Γιατί σήμερα μπορούν να γίνουν θαύματα στην αντιμετώπιση του ανθρώπινου πόνου. Σήμερα μπορεί να μειωθεί δραστικά ο εργάσιμος χρόνος, οι μονότονες εργασίες και ο εργαζόμενος άνθρωπος να εξελίσσεται συνεχώς αξιοποιώντας και τον ποιοτικό ελεύθερο χρόνο που θα διαθέτει. Σήμερα μπορούν να καλλιεργούνται ολοκληρωμένες προσωπικότητες που θα απολαμβάνουν τη γενική μόρφωση και παιδεία, θα γνωρίζουν σε βάθος το αντικείμενο της επιστήμης τους, θα μπορούν να παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις, θα έρχονται σε επαφή και θα απολαμβάνουν τα ωφέλη του πολιτισμού και του αθλητισμού. Σήμερα είναι υπερόριμο να λυθεί η μεγάλη αντίθεση της εποχής που συνεχώς οξύνεται. Σε μια εποχή που κανένας δεν μπορεί να πει «αυτό το έφτιαξα εγώ μόνος μου», καθώς ακόμα και η πιο μικρή βίδα κρύβει μέσα της τη δουλειά εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, ο πλούτος που παράγεται πηγαίνει σε όλο και λιγότερα χέρια. Σήμερα λοιπόν, αν το αποφασίσει ο λαός, όταν το αποφασίσει ο λαός, μπορεί να οργανωθεί με ριζικά διαφορετικό τρόπο η οικονομία και η κοινωνία, να περάσει οριστικά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας το καπιταλιστικό κέρδος. Σήμερα μπορούν να γεννούν τα σκοτάδια λάμψη με το κουκουέ στην πάλη για το σοσιαλισμό, όπως λέει και το σύνθημα του 49ου Φεστιβάλ Χμέο Οδηγητή που ξεκινάει τις επόμενες μέρες. Συντρόφισσες και σύντροφοι, εδώ που η ιστορία της κορυφαίας ταξικής σύγκρουσης του λαού μας μοιάζει ακόμα τόσο ζωντανή που νομίζεις ότι μπορείς να ακούσεις τις κλαγκές των όπλων, εδώ που τα μονοπάτια των ανταρτών έχουν χαράξει αγέραστα στον χρόνο τη γεωγραφία της περιοχής, εδώ που οι σύντροφοί μας ύψωσαν τον πόη του ανθρώπου ίσα με την κοινωνία του αύριο, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε. Προχωράμε μπροστά, ετοιμαζόμαστε για τις συγκλονιστικές μάχες που έχουμε να δώσουμε, πάντα ακολουθώντας τα ματωμένα ίχνη των συντρόφων μας για να δικαιωθούν οι αγώνες και οι θυσίες τους. Μέχρι το τέλος, καλή δύναμη και καλούς αγώνες.